Δεν είναι μόνο ο Δήμος Ριγαφερίου και ο Δήμαρχος κ. Νασίκας που συνεχώς αναδεικνύουν το θέμα της αναγκαιότητας παραμονής της πρώτης ταξάς. Την ίδια ώρα έτοιμα για παραμονή της πρώτης ταξιαρχίας αεροπορίας στρατού στον Ομό. Επαναφέρει με ακόμη πιο εμφαντικό τρόπο και ο Εμπορικός Σύλλογος του Βόλου, με την εκτίμηση ότι η ενδεχόμενη απώλεια του στρατοπέδου θα συνιστούσε οικονομικό πλήγμα για την περιοχή της Μαγνησίας. Μάλιστα, ο κ. Οντόπουλος, τοποθετούμενος στην κάμερα του Άστρα, επισήμανε χαρακτηριστικά ότι ο Εμπορικός Σύλλογος έχει στείλει επιστολή στα συναρμόδια Υπουργεία, μέσω της οποίας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Αυτή τη στιγμή ερχόμαστε αντιμέτωποι με το θέμα της απομάκρυνσης της πρώτης ταξάς στο Στεφανοβίκιο, το οποίο θα αποτελέσει ακόμα ένα μεγάλο πλήγμα για την περιοχή της Μαγνησίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου πριν από δύο εβδομάδες περίπου πραγματοποίησε έκτακτη διοικητική συνεδρίαση διευρυμένη με τα διοικητικά συμβούλια της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών αλλά και των Ενεργεία Αξιωματικών, όπου συζητήθηκε το θέμα της απομάκρυνσης και των επιπτώσεων που θα επιφέρει αυτή στην τοπική οικονομία. Και ο Εμπορικός Σύλλογος ζήτησε επιτακτικά από την πολιτεία να βρεθεί λύση, στηρίζοντας την πρόταση του Περιφερειάρχη του κ. Κουρέτα, ο οποίος έχει προτείνει ένα σχέδιο απάντηση των υδάτων και μόνιμης αποκατάστασης της περιοχής. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα εκ νέου και σε καμία περίπτωση να μην μεταφερθεί η ταξιαρχία εκτός Μαγνησίας, καθώς το πλήγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό υπολογίζουμε ότι περίπου το οικονομικό αποτύπωμα της ταξιαρχίας είναι περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο κ. Οντόπουλος γνωστοποίησε παράλληλα ότι υπήρξαν και συναντήσεις με εκπροσώπους αποστράτων και ενεργών αξιωματικών.